Πάλι βλέπουμε εδώ πέρα, ξεκινάμε το ζέσταμα, προπόνηση άνω μέρους. Θα εξηγήσουμε μερικά πραγματάκια, τι και πώς. Βλέπετε, ξεκινάμε με 40 κιλά, μικρό το ποσό, μαζί με το φίλο Χρήστο. Λοιπόν, ήταν αρκετά καλή μέρα την Παρασκευή που μας πέρασε, 15 του μηνός. Τώρα, η προπόνησή μας έχει τον ίδιο τύπο με την προπόνηση κάτω μέρους, δηλαδή ξεκινάμε με τις βασικές ασκήσεις και συνεχίζουμε με τις λιγότερο βασικές, που είναι η απομόνωση. Τώρα στο ζέσταμα βλέπετε επικρατεί η ίδια νοοτροπία, δηλαδή έχουμε λίγα κιλά, δεν μας ενδιαφέρουν οι επαναλήψεις, αρκετά σετ, έτσι ώστε να συνηθίζει το σώμα την κίνηση. Εδώ έχουμε και λίγο ζέσταμα για τους ώμους, όπως βλέπετε, για τον υπερακάνθιο και τον υπερστροφέα του ώμου, διότι είναι ένας μυς ο οποίος είναι βασικός και σταθεροποιητικός. Είναι ο μυς που σταθεροποιεί τον ώμο πάνω στην ομοπλάτη και δεν γυμνάζεται από διαφορετικές ασκήσεις. Θέλει αυτές τις στροφές δηλαδή. Κάνουμε, δεν χρειάζεται κιλά. Υποφέρουν πολύ οι πιεσάκηδες από τους ώμους, γιατί κυρίως οι πιέσεις δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Κάνοντας κάποιες τέτοιες ασκήσεις δεν θα αντιμετωπίζεις προβλήματα, γιατί τα έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ξέρω, 6 μήνες ταλαιπωρούμουν. Κάνοντας τέτοιες ασκήσεις, έστω για ζέσταμα ή όταν βλέπεις ότι αρχίζει να σε τραβάει πιο πολύ, δεν θα έχεις κάποιο θέμα με τις πιέσεις, διότι οι πιέσεις είναι που κάνουν τη ζημιά στους ώμους όταν δεν γίνονται σωστά. Θα εξηγήσουμε σε άλλο βιντεάκι το πώς κάνουμε πιο σωστά πιέσεις. Λέγονται πιέσεις στήθους, γι' αυτό κατεβαίνουν τα κιλά, η μπάρα δηλαδή, κατεβαίνει πάνω στο στήθος, στο κάτω μέρος του στήθους, από τη στιγμή που είμαστε σε οριζόντιο πάγκο. Έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται να βρίσκομαι να κατεβάζω τα κιλά στην άνω μεριά του στήθους, διότι υποφέρουν πιο πολύ οι αγκώνες, απομακρύνονται από το σώμα, άρα απομακρύνοντας περισσότερο από το σώμα τους αγκώνες, μεγαλώνει στη ροπή πάνω στο σώμα, διότι δημιουργεί μια ροπή. Τώρα εδώ στα 100 κιλά βλέπετε ότι, αν έχετε παρατηρήσει, όλα τα σετ είναι το ίδιο από το πρώτο σετ μέχρι το τελευταίο. Επικρατεί η ίδια η κίνηση, η ίδια νοοτροπία. Με τον ίδιο τρόπο μπαίνουμε, η ίδια σοβαρότητα. Δηλαδή, όπως συμπεριφερόμαστε στα πολλά κιλά, συμπεριφερόμαστε στα λίγα κιλά. Ίδιο setup, ο τρόπος που κάθεσαι στον πάγκο, βολεύεσαι και ξεκινάς την άσκηση. Οι επαναλήψεις είναι τόσο σωστή ώστε να είναι χαλαρές. Είπαμε, πρέπει το σώμα να συνηθίζει το βάρος. Το ζέσταμα είναι γι' αυτό το λόγο, να συνηθίζει το βάρος και την κίνηση. Αυτά τα δύο. Βλέπετε, το πρώτο πράγμα είναι πιάνεις την μπάρα στα σημεία που πρέπει να την πιάσει. Κάθε άνθρωπος την πιάνει σε διαφορετικό σημείο.
δεν έχουμε όλοι τις ίδιες διαστάσεις. Το πόσο ανοιχτά ή κλειστά θα πιάσεις την μπάρα είναι βάση διαστάσεων. Δηλαδή το πόσο ανοιχτή πλάτη έχεις, ομοπλάτη, το πόσο μεγάλα χέρια, το πόσο μικρά χέρια, το πόσο μακρύς είναι ο πύχης σου. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Επίσης, η ομοπλάτη, δηλαδή το πάνω μέρος της πλάτης, παίζει όσο σημαντικό ρόλο παίζει και το στήθος στις πίεσεις. Δηλαδή, είναι ο ανταγωνιστής μυς στη συγκεκριμένη κίνηση. Αυτός είναι που κρατάει σταθερά τους ώμους με τον κορμό, διότι το στήθος τραβώντας για να κάνει την κίνηση πρέπει να τραβήξει τους ώμους για να σηκώσει τα κιλά που υποστηρίζουν τα χέρια. Τραβώντας το στήθος τους ώμους, αν δεν υποστηρίζονται οι ώμοι από την ομοπλάτη και από τον υπερακάνθιο και τον υπερστροφέα, δημιουργεί θέμα στους ώμους διότι παραλαμβάνουν όλη τη δύναμη. Βλέπετε, πιάνουμε τώρα τα όσον αφορά τα κιλά. Κάναμε 4 ο Χρήστος, 5 εγώ, 5 σετ. Δεν είναι πολλά. 3, 4, 5, 6. Τώρα είμαστε και σε εβδομάδα που ξεκινάμε πάλι να ανεβάζουμε τον όγκο της προπόνησης, αλλά τα 5 σετ είναι αρκετά καλά. Βλέπετε, πιάνουμε την μπάρα στα σημεία που πρέπει ο καθένας. Ταιριάζουμε την ομοπλάτη κάτω στο παγκάκι να είναι σφιχτή και κλειστή, να μην γλιστράει. Παίρνουμε ανάσα, σηκώνουμε τα κιλά, τα φέρνουμε στο σημείο που πρέπει και ξεκινάμε αργά και σταθερά την κίνηση, διότι πολλές φορές εξηγώ και σε άτομα που με ρωτάνε και στο Χρήστο, ας πούμε, που κάνουμε μαζί και σε διαφόρους, ότι το κατέβασμα είναι πιο σημαντικό και από το ανέβασμα. Εάν δεν εκτελέσεις σωστό κατέβασμα, ή θα τραυματιστείς ή δεν θα μπορέσεις να εκτελέσεις και σωστό ανέβασμα της κίνησης. Είναι πάρα πολύ βασικό το κατέβασμα στις πιέσεις. Δηλαδή το πώς κάνεις την κίνηση στο κατέβασμα, το πώς ελέγχεις την κίνηση και το πώς κατευθύνεις εσύ τα κιλά, εσύ το βάρος που θα πάνε, πόσο ελεγχόμενα τα κάνεις, το ίδιο θα συμβεί και στο ανέβασμα. Επίσης, το πόσο ανοιχτά ή κλειστά θα πιάσω την μπάρα είναι και ένας παράγοντας που μου δείχνει ότι από το κάτω σημείο, δηλαδή όταν θα κουμπίσει μπάρα στο στήθος μου, μέχρι να ανέβει ξανά τέρμα πάνω, να είναι η πύχης κάθετη με το έδαφος. Πρέπει να έχουν κάθετες δυνάμεις και όχι με κλίση όσον αφορά τον πύχη, γιατί στον πύχη πάνω παραλαμβάνεται η πρώτη δύναμη. Στο συγκεκριμένο σε το χρούς δεν τα έπιασε πολύ καλά τα κιλά. Στο δεξί του χέρι έχει φύγει λίγο. Και το έφυγε λίγο στην τελευταία. Σας είπα, είναι και πολύ σημαντικό το πώς θα κατεβάσεις τα κιλά. Όσον αφορά τα διαλύματα, ισχύουν τα ίδια. Αρκετά μεγάλο διάλειμμα. Στην ουσία το διάλειμμα δεν παίζει κάποιον σοβαρό ρόλο από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά. Δεν πρέπει να είναι μικρό, διότι δεν μπορείς να μπεις τόσο συγκεντρωμένα πάλι στο σετ
Μιλάμε για βαριά σετ. Έτσι. Δεν μιλάω για τα 120 κιλά που έχουμε τώρα στην μπάρα. Μιλάω γενικά για όταν θέλω να μπω σε ένα βαρύ σετ, πρέπει να είμαι συγκεντρωμένο. Και για να είμαι συγκεντρωμένος, το 1 λεπτό, τα 2 λεπτά, τα 3 λεπτά δεν μου φτάνουν πολλές φορές. Πρέπει ο Μις να έχει αναπληρώσει. Εδώ είχαμε κάτι σχέση, γι' αυτό και έβαλα το πιπ. Πρέπει ο Μις να έχει αναπληρώσει πλήρως και εκτός των Μι να έχει αναπληρώσει και το μυαλό. Να είσαι στην αρχική σου κατάσταση που λέμε. Δηλαδή, να έχουν πέσει οι παλμοί και να μπορείς να δώσεις το φορτίο συγκεντρωμένα. Τώρα πρέπει να βρίσκουμε στο τελευταίο σετ. Το οποίο έκανα 6 επαναλήψεις. Μία παραπάνω. Έβγαιναν, ήταν αρκετά εύκολα. Πολλές φορές η εβδομάδα αποφόρτισης κάνει θαύματα. Αυτό εξηγούσα και στον Χριστό, ότι όταν έχεις πρόγραμμα και ξέρεις τι κάνεις, πόσο κάνεις, κάθε πόσο το κάνεις, ξέρεις και κατά πού πηγαίνεις, κατά πώς βαθίζεις. Δηλαδή, μερικές φορές είναι εγωιστικό να μην καταλαβαίνεις, ας πούμε, το σώμα σου, να μην ακούς ότι σου δείχνει κάποια σημάδια το σώμα ότι έχεις φτάσει σε ένα πικ για μια συγκεκριμένη κατάσταση, σε μια κορυφή και πρέπει να ρίξεις για να ξανανεύεις στην επόμενη κορυφή. Πρέπει να κατεβάσεις λίγο, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. Συνέχεια μπαίνουμε δύο σετάκια πυκλινή πίεση με αρτήρες. Πιο πολύ για να έχουμε... Κοιτάξτε, ο πάγκος γυμνάζει όλο το στήθος. Δεν υπάρχει αυτό που λένε κάτω, πάνω, δεξί, αριστερό, μέσα, έξω. Τα υπόλοιπα είναι γενετικά. Το πόσο φαίνεται μέσα το στήθος, το πόσο φαίνεται έξω, το πόσο φαίνεται κάτω, το πόσο φαίνεται πάνω. Είναι γενετικά. Ο οριζόντιος πάγκος γυμνάζει όλο το στήθος. Ξαναλέω. Γυμνάζει όλο το στήθος. Ίσως κάτω μεριά και η μέση του στήθους να παραλαμβάνει περισσότερο φορτίο. Αλλά δουλεύει όλο το στήθος. Τώρα, δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τον επικλινή. Δηλαδή εδώ οι πιέσεις στήθους με αλτήρες σε επικλινή πάγκο θα παραλάβουν λίγο περισσότερο δύναμη, περισσότερο τάση η άνω μοίρα του στήθους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει όλο το στήθος. Ξαναλέω, δουλεύει πάλι όλο το στήθος. Απλά, όταν πηγαίνουμε σε επικλινή, ζορίζουμε σίγουρα και παραπάνω το σώμα. Συνέχεια κάνουμε μια άσκηση πλάτη 3-4 στάκια. Επιλέγουμε ή κάποια συνήθως σκοπηλατική, διότι να μπορεί να γεμίσει την άνω μεριά της πλάτης μέσω τραπεζοειδής, ρομβοειδής και γενικά τους μύες που είναι κάτω πλάτη που βοηθάνε στις δυναμικές κινήσεις. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει τόσο να κάνουμε το άνοιγμα πλάτης, τα φτερά. Εντάξει, κάνουμε κάπου και ανοίγματα. Ανοίγματα, δηλαδή έλξεις για το άνοιγμα, αλλά όχι τόσο. Αν παρατηρήσετε η συγκεκριμένη άσκηση, η κοπηλατική αυτή, είναι ακριβώς η αντίθετη κίνηση
Από τις πιέσεις πάγκου. Τις πιέσεις που κάναμε πριν πάγκου. Άρα, στοχεύουμε να γυμνάσουμε και τον αντίστοιχο σταθεροποιητικό μη. Δηλαδή, για να ανέβουν οι πιέσεις πάγκου, πρέπει να ανέβουν και ό,τι συμβάλλει στις πιέσεις πάγκου. Οτιδήποτε χρησιμοποιείται δηλαδή. Μπορώ να πω ότι χρησιμοποιούνται μέχρι και τα πόδια, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά θα εξηγήσω, θα κάνω κάποια βίντεο tutorial για να εξηγήσω το πώς γίνονται οι πιέσεις στήθους, τα καθίσματα και οι άρσεις, γιατί πολύ συχνά με ρωτάνε το πώς είναι το σωστό. Κάθε άσκηση έχει 2-3 βασικά. Εάν ακολουθείς αυτά τα 2-3 βασικά, τα υπόλοιπα έρχονται μόνο τους. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τα υπόλοιπα. Έτσι, έχουμε πει, ο καθένας όπως περπατάει διαφορετικά, κάθε κίνηση είναι και διαφορετική. Τώρα εδώ συνεχίζουμε με όμορφ. Συνήθως θα κάνουμε πιέσεις overhead press για να δυναμώσουμε τους ώμους όσο γίνεται και να δουλέψει, για να δουλέψουν όλες οι μοίρες του ώμου. Με τη συγκεκριμένη άσκηση δουλεύει ακόμα και πίσω ώμους, όμως αν έχετε παρατηρήσει, όταν βρίσκεσαι στην πάνω μεριά της κίνησης, στην τέρμα έκταση του ώμου, δουλεύει μέχρι και πίσω όμως. Κάναμε 3 συστάκια των 8 επαναλήψεων περίπου. Στη συνέχεια εδώ βλέπετε συνεχίσαμε με χέρια. Κάνουμε μία άσκηση επικέφαλο, μία τρικέφαλο. Δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσο ιδιαίτερη έμφαση στα χέρια, αλλά πάλι είναι ένα βασικό κομμάτι και αυτό. Και ο δικέφαλος βοηθάει και ο τρικέφαλος βοηθάει. Πιο πολύ ο τρικέφαλος μπορώ να πω, αλλά και τα δύο χρειάζονται. Δεν πρέπει να δημιουργούμε ανισορροπίες δηλαδή. Συνήθως κάνουμε 3-4 σετ στο τέλος της προπόνησης του άνω κορμού. 8 με 10 επαναλήψεις είναι αρκετά καλά. Δεν έχω αφήσει όλα τα σετ. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Τα βασικά μόνο. Βλέπετε. Εντάξει, είπαμε, λίγα γυαλάκια στο γυμναστήριο πάντα χρειάζονται. Είναι για ψυχολογικούς σκοπούς. Άμα δεν περάσει και λίγο καλά, δεν γίνεται. Αρρωσταίνεις που λέμε. Είναι ένα είδος καφέ. Πάρτε τον και έτσι. Συνέχεια κάναμε γαλλικές επικλινίες. Τις κάνουμε επικλινίες διότι τραβάνε, φέρνουν το χέρι σε μεγαλύτερη έκταση σχέση με τον ώμο, που τίνει να τραβάει τη μακριά κεφαλή του τρικέφαλου πιο πολύ. Φέρνει σε μεγαλύτερη τάση, δηλαδή τεντώνεται πιο πολύ το χέρι και έχουμε μεγαλύτερη έκταση της μεγάλης κεφαλής του τρικεφάλου. Το ίδιο κάναμε γύρω στα 3-4 σετ, γύρω στα 4 κάνουμε, από 7-8 επαναλήψεις. Γενικά δεν δουλεύουμε πάνω από δεκάρες, να το έχετε αυτό στο νου, δεν χρειάζεται. Και η υπερτροφία, να ξέρετε ότι είναι ένα άθλημα δύναμης σε μεγάλες επαναλήψεις. Αυτό ήταν, παιδιά, τα λέμε. Θα έχουμε και άλλη συνέχεια.
Γεια σας.